Αγαπητή μου Λιάνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας από το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, έκανε επιθέσεις και εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη και εναντίον του κυρίου Βαρουφάκη, αλλά άφησε εχμές και εναντίον του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Δημήτρη Κουτσούμπα, λέγοντας ότι πρέπει να ξαναδεί την ιστορία, να διαβάσει ιστορία, μιλώντας για ιστορικά λάθη του ΚΚΕ, διότι ο Δημήτρης Κουτσούμπας αρνείται ακόμη και ψήφο ανοχής να δώσει σε ένα μετεκλογικό κυβερνητικό σχήμα των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων, της λεγόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης. Το ερώτημα είναι διπλό. Γιατί το ΚΚΕ λέει όχι και με τέτοια ένταση στο να στηρίξει έστω και δια της ανοχής του ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα? Γιατί είναι ψεύτης πρώτα απ' όλα. Ψεύτης. Δεν ξέρω αν είναι από πολιτική, στρατηγική ή τακτική ή αν είναι, ξέρω εγώ, και προσωπική επιλογή. Είναι ψεύτης. Και εκτός από ψεύτης είναι και διαψευσμένος ο κύριος Τσίπρας. Είναι διαψευσμένος από την πραγματικότητα, ακόμα και αν δεν είναι ψεύτης. Γιατί τον χαρακτηρίζεις ψεύτη, σε τι αναφέρεσαι συγκεκριμένα? Ένας άνθρωπος ο οποίος κατεβαίνει το 15 μετά τα γεγονότα του 12, έτσι, για να τα θυμίζουμε λιγάκι. Και μετά από ό,τι έχει προηγηθεί. Πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο. Μα να μην το συζητήσουμε καν τώρα, γιατί δεν θέλει κανένας ούτε καν να το θυμάται. Αλλά και δεν μπορεί να μην το θυμάται, γιατί είναι χαραγμένο στο πετσί του, στην τσέπη του, στα σπίτια του, στα χαμένα σπίτια του, στις χαμένες ζωές του, στους μετανάστες που έχουν φύγει στο εξωτερικό και μόλις και με τα βία 20.000 από εσένα μπορέσουν να ψηφίσουν, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, κατέβηκε ως αριστερά και πανηγύριζε με την τότε εμφανίστησα ως άκρα δεξιά. Θα ήταν μαζί με το ρετυρέ της άκρας δεξιάς της λεγόμενης πολυκατοικίας, την οποία τώρα ξαναθυμήθηκε και επικαλείται. Τι να κάνω εγώ τώρα? Αυτή είναι μια αντιπαροχή. Αφού έδωσε αντιπαροχή την αριστερά στη Σανέλ. Δεύτερον, δεν κυβέρνησε ποτέ μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τη Σανέλ κυβέρνησε. Εκ των πραγμάτων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, διαψεύστηκε σε οτιδήποτε έταξε, πρότεινε ή προγραμμάτισε. Άσε τι είχε το Βαρουφάκι. Και τώρα συζητάμε για τη Δήμητρα του Βαρουφάκη. Και τον κοροϊδεύει. Το άσε του. Δηλαδή εσύ είχε κάνει μια επένδυση στο Real FM. Τι θα έλεγες τώρα? Ότι το asset μου πήγε απέναντι και έκανε ένα σταθμό και μου κάνει παράστα. Από τη δικιά του επιλογή ήταν. Παίρνει τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την κάνει πρόεδρο της Βουλής και ξαφνικά είναι πλεύση ελευθερίας. Απελευθερώθηκε από τον Τσίπρα. Γιατί πρέπει να παραδεσμευτεί ο Κουτσούμπας? Δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να πάει το ΚΚΕ μαζί του? Εναντιθάσκησε μνημόνια, και που είναι το βαρύτερο από όλα, έτσι. Πάντως αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι... Θάσκησε μνημόνια, Νίκο, με μία, ένα νόμο. Λιάννα, είπε ναι. Και θέλω να το σχολιάσεις, ότι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Γιατί για άμα το στηρίξουμε θα έρθει η δεξιά. Αυτό. Ναι, αυτό το 12. Το διέψευσε το 13, γιατί πήρε μόνο τη δεξιά μέσα στο κόμμα του. Πώς μπορεί να του πει αυτό το πράγμα τώρα? Κάτσε μεταξύ μας, ούτε σε παιδιά του πρώτης δημοτικού δεν το λες αυτό. Εσείς πρέπει να με στηρίξετε για να μην έρθει δεξιά, γιατί η δικιά μου η δεξιά που μπήκε μες στην κυβέρνηση, που φώναζε ο Καμένος, τον θυμάμαι, μες στην κυβέρνηση να λέει «Στα τέσσερα θα σας κάνω να περπατάτε, στα τέσσερα». Μας είχε κάνει και τετράποδο ο Καμένος μέσα στη Βουλή. Κάνω λάθος? Δηλαδή πώς μπορεί να σταθεί το επιχείρημα «Έλα σήμερα μαζί μου για να μην έρθει να φύγει η δεξιά, όταν εγώ τη δεξιά την έχω φέρει μέσα». Ποιος μου λέει εμένα αύριο το πρωί ότι δεν θα πάμε μέσα και στην πρώτη διαφωνία, λέω, πηγαίναμε, κάνε μια υπόθεση εργασίας. Πηγαίναμε στην πρώτη διαφωνία, λέω τώρα ένα παράδειγμα, αποφασίζει στις 11 Ιουνίου το ΝΑΤΟ, αποφασίζει 11 Ιουνίου το ΝΑΤΟ να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Στα κάγκελα οι κομμουνιστές. Στα κάγκελα εμείς. Όπου θα ρίξετε την κυβέρνηση, δεν πειράζει, έχω το Βελόπουλο.
Αφού είχε τον καμένο τσαντούλι δύσκολο ο Βελόπουλος. Από πού και ως πού. Μετά ήρθαν και οι άνθρωποι του ποταμιού, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ήρθαν και οι άνθρωποι από αλλού στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να συζητήσουμε τώρα δηλαδή. Δεύτερον, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτή η αναθεωρητική στάση επανασυγγραφής της ιστορίας. Θέλεις να γίνω λίγο πιο σκληρή και στην πραγματικότητα. Ε? Ναι. Ξέρεις τι είναι να έχεις φύγει από το κόμμα. Να έχεις φύγει από το κόμμα. Από το κουκουέ. Που τόσο τιμάς. Που τόσο το θέλεις. Που τόσο σου αρέσει και θες να πιεις και καφέ. Να έχεις φύγει. Να έχεις πάρει και το αρχείο. Να έχεις φτιάξει το ιστορικό αρχείο. Και τώρα το κουκουέ, για να πάει να πάρει τις σελίδες της ιστορίας του, πρέπει να πληρώνει και μισό ευρώ τη σελίδα. Αυτά είναι που δεν κουβεντιάζουμε στα σοβαρά. Ποτέ. Προς τα έξω. Και δεν ανοίγουμε τη συζήτηση καθόλου. Τώρα θέλω και να... Δηλαδή, ο Ραγκούσης από πού πήγε. Από πού πήγε. Γιατί πρέπει εγώ να πάω να κάνω παρέα με τον Ραγκούση αυτή τη στιγμή για να φύγει δεξιά. Γιατί, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πόσοι είναι μέσα από άλλα κόμματα που έφτιαξαν το συμπίλημα που λέγεται σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει μόνο του και θέλει όλους εμάς τους υπόλοιπους να πάμε να βαράμε παλαμάκια για να φύγει η δεξιά, γιατί δεν είναι η δεξιά που θέλει ο Αλέξης. Γιατί η δεξιά που ήθελε ο Αλέξης την πήρε μέσα του και την είχε στην κυβέρνηση. Είναι η ίδια δεξιά που δεν έβρισκε αίθουσα για να γίνει το δικαστήριο της Χρυσής Αυγής. Να έχουμε ξεμπερδέψει και με αυτούς τους μελανοχύτωνες του 21ου αιώνα. Αυτούς τους πήραν την περικεφαλαία και την κάνανε trademark. Trademark την κάνανε. Την βάλανε και μια σβάστηκα της περικεφαλαίας και την περιφέρουνε. Αριστερά και δεξιά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν έχει φέρει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έχει δώσει για 99 χρόνια την κρατική περιουσία και είχε εκείνο τον καιρό υπουργό αυτόν που έλεγε ότι ο ΣΕ τον πουλάω για ένα ευρώ. Δεν τα παγώ αυτά, δεν τα εφήβρα εγώ αυτά. Οι επιλογές του Τσίπρα τα εφήβραν αυτά. Δεν μπορεί. Λένε παλιά, μαθαίνεις του Κασίδη το κεφάλι. Τώρα δεν θα μάθουμε και στο Κασιδιάρη το κεφάλι. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο, Λιάνα Κανέλη, για την προσφυγή που έκανε ο κύριος Τζίμερος εναντίον του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Άριο Πάγο. Θέλω ένα σχόλιο σου. Κοίταξε να δεις. Θα στον έλεγα γραφικό αν δεν είχε και την δυνατότητα να επιπλέει. Αλλά η μάνα μου έλεγε ότι τα χρυσά πάνω στον πάτο. Η φελή και η άλλη λέξη που ξέρουν όλοι επιπλέουν. Θα στον έλεγα γραφικό. Είναι τόσο αστοτραμπουκοειδός απεχθής στο λόγο του, στον τρόπο του, στην πολιτική του συμπεριφορά, στη χειδαιότητά του, στην, πώς τη λένε, έχει ένα συνοικιακό ναπολεοντισμό. Αλήθεια σου λέω, ένα συνοικιακό ναπολεοντισμό, την έχει δει Ναπολέον. Είναι σε θέση να διορθώσει την παγκόσμια ιστορία, το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Είναι σε θέση, δηλαδή, είναι άνθρωποι των οποίων το καλάμι δεν είναι ίσιο πρώτα απ' όλα. Τη λύγει τη γη 5-6 φορές. Σα στερματόπλεγμα είναι. Που το έχουν καβαλήσει και έχουν βγει έξω και λένε τα πάντα. Δεν φτάνω στο όριο να τον πω δε λαπατρίδι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί σήμερα με το Google όλοι μπορεί να ξεφύγουν από τον άνθρωπο. Πάντως υπάρχει, έχει ανοίξει μια συζήτηση κυρίως στο διαδίκτυο. Απολύτως. Η οποία νομίζω ότι πολιτικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Απολύτως. Απολύτως και είναι και ο λόγος. Δηλαδή ο Τζίμερος είναι η δικαίωση του όχι του κουκουέ. Του όχι του κουκουέ, δικαίωση. Εκονάκων προφανώς το έκανε, έτσι. Η Φαϊλοτζίμερη είναι τώρα η δικαίωση του κουκουέ, γιατί εμείς δεν ψηφίσαμε την τροπολογία. Γιατί εμείς είπαμε ότι η τροπολογία δεν είναι κακό να θες να βγάλεις. Αντιθέτως, είναι καλό να θες να βγάλεις εγκληματικές οργανώσεις με κομματικό μανδύα από το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό της αστικής δημοκρατίας την οποία έχουμε. Ακόμα και αυτό καλό πράγμα είναι. Όταν όμως αυτό πας να το κάνεις με μια τροπολογία η οποία είναι τόσο βάγκ, τόσο πλατιά, τόσο φαρδιά, στην οποία χωράει τους τζίμερους να την πέφτουν στο κουκουέ
και να ζητάνε μετά από 105 χρόνια τα πολιτικά κολοκυθοβουλώματα να βγει το κουκουέ από τη μέση. Σήμερα είναι ο Τζίμερος, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Πρόσεξε όμως τώρα, σε ποιο έδαφος, Νίκο μου, γιατί και εσύ και εγώ δεν μπορούμε να καμονόμαστε ότι δεν ξέρουμε. Σε ποιο έδαφος? Σε ένα έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι σβάστικες μπορεί να επιτρέπονται, αλλά τα σφυροδρέπανα όχι. Επισήμως. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να συναχθεί να υπάρξει η κομμουνιστική νεολαία Τσεχίας, έτσι, για να πω κάτι, κατάλαβες τι σου λέω. Έφερα ένα παράδειγμα από τα πολλά. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί το τάγμα Αζόφ απελευθερωτικό. Είναι οι ίδιοι που θεωρούσαν τους ουτσεκάδες, τότε τους ουτσεκάδες, μεγάλους επαναστάτες της δημοκρατίας. Σήμερα είναι οι ίδιοι που τους κυνηγάνε ως αλήθειες και μπόρους ανθρωπίνων οργάνων και τους κλείνουν φυλακή. Στην Ελλάδα ζούμε. Δεν μπορώ να ξεχάσω εγώ τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Φάτσι, για παράδειγμα. Στο Φάτσι. Και ποιοι το κυνηγάνε. Όταν έχω ακούσει με τα αυτιά μου ότι από τη Μαρία Δαμανάκη μέχρι και εγώ δεν θυμάμαι ποιον άλλον τώρα. Τυχαία το λέω τώρα. Κακώς μιλάω και για πόντες, εν πάση περιπτώσει, από τον εντόπιο πολιτικό στίβο. Η οποία έλεγε οι άνθρωποι, οι δημοκράτες, οι έτσι, οι μπίση, οι δίξη. Ήταν οι μεγάλοι επαναστάτες, τους δίναμε και όπλα. Και μετά τους ρίχναμε βόμβες γραφίτι. Και μετά σε αυτή την Ευρώπη, σε αυτή την Ευρώπη που έστελνε στο Κόσοβο λιγμένα υπόθετα και έστελνε το Ρότζερ Μουρ να διαλέγει ξανθά παιδάκια στο Κόσοβο, πρόσεξε όμως αυτό που ακούγεται ζημεροφανές και τάχα μου δίθεν τους φίλους μας τους Σέρβους και τους φίλους μας τους Ορθόδοξους και διάφορα άλλα τέτοια. Τι ψήφισε η κυβέρνηση, Νίκο μου, και γιατί δεν το ρωτήσατε? Ελπίζω να ρωτηθεί κάποια στιγμή, έστω και σε εκείνο το debate που δεν είναι debate τώρα, τέλος πάντων, θέλω να το κάνει debate. Ούτε εγώ θα πήγαινα, ναι. Αλλά πες τώρα, πήγαινα να κάνω εγώ τέτοιο debate που να με παρακαλάγανε ως δημοσιογράφο. Θα πήγαινες ποτέ εσύ να ρωτήσεις, θα ρωτηθεί κανένας ποτέ τι ψήφισε η Ελλάδα στο Κόσοβο τελευταία φορά? Κόντρα στην Κύπρο, κόντρα στους Σέρβους, κόντρα σε όλους. Και κόντρα στη βούληση του ελληνικού λαού που, αν θυμάσαι καλά, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές και τους κνήτες που αλλάζανε το δρόμο για τα τάγκς. Αυτή τη στιγμή το 95% ήταν στο δρόμο για να υπερασπιστεί τους λαούς της τότε Ιουγκοσλαβίας κόντρα στο ΝΑΤΟ. Με αυτούς θα πάμε να συζητήσουμε. Και αν θυμηθώ και μερικά άλλα πράγματα, όπως στον κήπο του Ελευκού Οίκου το διαβολικά καλό Τραμπ, να πάει να πεις τώρα καφέ και να συζητήσεις πολιτικά πρόγραμμα με τον Τραμπ, ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή, όπως είναι και αυτός διοκόμενος να πάει στη δίκη, θα το παίζει και αυτό σε λίγο θύμα του δομοκού. Λιάννα, να κλείσουμε με τη σημασία του να ψηφίσει κανείς κουκουέ. Τι θα σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα στη Βουλή? Τι θα σημαίνει πολιτικά για έναν πολίτη ο οποίος δεν είναι οργανωμένος κομματικά, ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, στο να εμπιστευτεί αυτή τη φορά το κουκουέ και να δώσει την ψήφο του εκεί? Τι θα σημαίνει για τον ίδιο και για τα συμφέροντά του και για τη ζωή του? Εξαιρετικά επίκαιρη και τωρινή πραγματικά εκλογική ερώτηση. Όποιος ψηφίσει κουκουέ αυτή τη στιγμή θα ξέρει ότι ψήφισε το πιο αξιόπιστο κόμμα. Δηλαδή η ψήφος του θα του ανήκει και μετά τις εκλογές. Δεν την έχει χαρίσει σε κάποιον να την κάνει πατσαβούρα. Την ψήφο του θα τη δώσει στο κουκουέ, χωρίς να είναι ο ίδιος κουκουέ ενδεχομένως. Αλλά το κουκουέ θα τη σεβαστεί ως ψήφο για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα, να αμυνθεί απέναντι στη λέλαπα που έρχεται. Η λέλαπα αρχίζει από την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαστρεβλωμένη της χρήση, η οποία θα κοστίσει από ζωές μέχρι και δουλειές, γιατί πάλι θα είναι στα χέρια των λίγων, μέχρι τις αυξήσεις που μπορεί να έρχονται από τη μία μεριά τυπικά, ωραία, καλά, και να λες που από πήρε ο άλλος 20% αύξηση, και θα έχει πάει το κόστος ζωής στο 40. Δεν θα είναι ποτέ μόνος του σε έναν αγώνα για να κρατήσει την αξιοπρέπεια, τη ζωή του, το σπίτι του, τα παιδιά του, την υγειά του. Δεν θα του πουλήσουμε την ψήφο ποτέ και για κανέναν. Όχι για καρέκλα, όχι για αξίωμα
και κυρίως όχι για συνενοχή σε εγκλήματα. Θα κοιτάξουμε να το προασπίσουμε ακόμα και το παιδί του από το να σηκωθεί να πηγαίνει σε ένα πόλεμο που δεν τον αφορά. Θα προσπαθήσουμε να έχει φως όταν τα πάντα είναι σκοτάδι, μεταξύ αυτών και το κομμένο ηλεκτρικό. Δεν θα του υποθηκεύσουμε ούτε την ψήφο, ούτε τη θέση, ούτε την άποψη. Και τον καλό να μας δοκιμάσει πριν ζητάει να υπάρξει επανάσταση, και αυτό είναι η τελευταία μου κουβέντα, δια αντιπροσώπευσης. Α, επανάσταση με αντιπροσώπευση δεν γίνεται. Και αυτή είναι και η παγίδα του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Το να ψηφίσεις κουκουέ είναι επαναστατική στάση απέναντι σε αυτά που σε κυνηγάνε και είναι βαθιά αντιλαϊκά. Είναι άλλο αυτό και άλλο να λες ότι είσαι αντισυστημικός και να καταλήγεις με κουστούμι, γραβάτα, περικεφαλαία και σβάστικα. Ευχαριστώ θερμά την Λιάννα Κανέλη, υποψήφια και πάλι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλημέρα, Λιάννα. Αν κάτι μου έχει λείψει, αυτό είναι ο Real FM. Αμέσως μετά τις εκλογές να πιούμε τον καφέ και να το κουβεντιάσουμε. Όχι, μωρέ, θα έρθω να κάνω μια εκπομπή έτσι. Ωραία, σε περιμένω. Να βάλω τη μουσική που θέλω. Σε περιμένω με χαρά. Σε περιμένω με χαρά και σε αγαπάμε όλοι πολύ εδώ και το ξέρεις. Καλημέρα, Λιάννα. Γυρίζω, καλημέρα, Λιάννα.